Από το 2010 στο 2014, όπως στις περισσότερες και στους περισσότερους είναι γνωστό, χάθηκε το 25,5% του ΑΕΠ και το 37,7% του κατακεφαλήν εισοδήματος. Εμείς αυτά τα χρόνια έχουμε αυξήσει το ΑΕΠ κατά 3,9% και αυξήσαμε το κατακεφαλήν εισόδημα κατά 12,5%. Και συγχρόνως με την πολύ καλή δουλειά του Υπουργείου Οικονομικών και της διαπραγματευτικής ομάδας βεβαίως και του Πρωθυπουργού, ρυθμίσαμε το χρέος ώστε τα επόμενα 10 χρόνια το χρέος δεν θα είναι ποτέ πάνω από το 9% του ΑΕΠ. Για να είμαι μάλιστα και πιο συγκεκριμένος, αν δεν δει κανένας χρόνο με το χρόνο, υπάρχουν χρονιές που είναι το 2% του ΑΕΠ και υπάρχουν και χρονιές, το 2023 αν δεν κάνω λάθος, που είναι 9% του ΑΕΠ. Ενώ συγχρόνως έχουμε δημιουργήσει ένα υψηλό αποθεματικό, θυμηθείτε το αυτό και θα το ξαναχρησιμοποιήσω μετά, ώστε να μην τραντάζεται το κράτος και η οικονομία μας από τις επικίνδυνες στροφές της αγοράς. Όταν θα πω για την επιτυχημένη έξοδο μας στις αγορές, θεωρήστε ότι οι επενδυτές αυτό το πήρανε σοβαρά υπόψη, ότι το έχουμε πετύχει. Σταθεροποίησαμε λοιπόν την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα και συγχρόνως, για να μην το ξεχνάμε, κάναμε μεγάλα δημοκρατικά βήματα με την, κατά τη γνώμη μου, κορυφαία αλλαγή, δηλαδή τη θέσπιση της απλής αναλογικής, στις γενικές εκλογές και την αυτοδιοίκηση. Την ίδια περίοδο η αντιπολίτευση, κύρια η Νέα Δημοκρατία και το σημερινό Κινάλ, τότε λεγότανε Δυσί, καμωνόταν την Κασάνδρα. Φαντάζομαι ότι ξέρετε την Κασάνδρα, η κόρη, αν δεν κάνω λάθος, του Πρίαμου, η οποία πρόβλεπε καταστροφές και λέγανε, και τέλος πάντων θεωριόταν κάτι σαν καταραμένη. Τι μας έλεγε δηλαδή τότε? Κάποιον, για το αποθεματικό που σας είπα προηγούμενα, ο τραπεζίτης, ο κεντρικός τραπεζίτης, αλλά και όλοι οι αντιπολίτευση μας έλεγαν ότι χρειαζόμαστε ένα δεύτερο πρόγραμμα, ένα κρυφό μνημόνιο. Διαφορετικά δεν γίνεται. Όμως κάθε μνημόνιο δεν έχει μόνο κάποιες σιγουριές, από την άποψη τι λεφτά σου δίνουν, έχει και, όπως έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά και στο πετσί μας, πάρα πολλές υποχρεώσεις. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα μας λέγανε ότι θα τουναχθούν στον αέρα οι τράπεζες. Είναι αλήθεια ότι μερικά ATM εκεί στο Περιστέρι έχουν την αυτή τώρα τελευταία, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με κάτι εγκληματικές ομάδες, έτσι, και δεν τις τεινάξε κανένας άλλος. Δεν θα κλείσει η αξιολόγηση. Αυτό ήταν γενικό μότο. Και κάθε φορά άλλαζε. Δεν θα κλείσει η β' αξιολόγηση. Όταν έκλεινε η β' αξιολόγηση, δεν θα κλείσει η τρίτη αξιολόγηση. Και πάει λέγοντας. Οι αξιολογήσεις κλείσαν. Η ρύθμιση του χρέους, όταν έγινε, είναι βαριά. Η οικονομία δεν αντέχει 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα, έτσι δεν μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Η ίδια βέβαια έχει υπογράψει 4,5%, 30% παραπάνω και για πολύ μεγαλύτερο χρόνο, μέχρι το 2032. Τώρα, γιατί θα άντεχε η οικονομία όταν θα ήταν η Νέα Δημοκρατία και δεν θα άντεχε η οικονομία όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει ένα ζήτημα. Όταν ο άλλος είναι άριστος και άξιος, όλα τα καταφέρνει, έτσι δεν είναι? Εδώ ο άλλος κατάφερε να πάει να δέσει την αλυσίδα του ποδηλάτου μέχρι την ώρα που έτρεχε. Τι να κάνει. Ή στο τέλος, τωρινό. Ναι, τα πετύχατε όλα αυτά ή τέλος πάντων όπως τα πετύχατε. Αλλά γιατί τα πετύχατε? Τα πετύχατε γιατί δώσατε κι εσείς πολλά. Και να τώρα θα αρχίσουν τα βαριά, θα περικοπούν οι συντάξεις. Ή δώσατε ακόμα περισσότερα, κάνατε συναλλαγή για το όνομα της Μακεδονίας. Πολλά χειροκροτήματα εκεί πέρα, ας πούμε, ξέρουμε αυτά τα επιχειρήματα.
Το θέμα βέβαια είναι ότι δεν ακούνε κιόλας. Ας πω την προσωπική μου εμπειρία. Επειδή εγώ είμαι λίγο χαζογαρούμενος και αφελής, από το Σεπτέμβρη και με τη γνώση του τι έγινε τον Ιούνι στη συζήτηση Τσίπρα-Μέρκελ, τους έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν οι περικοπές. Μην σας πιάνει ο ίστρος, μην βάζετε, πώς το λέει ο Ευκλήδης, όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι. Δεν πρόκειται να γίνει. Όπως τους έλεγα κιόλας, δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει το ΦΠΑ στα νησιά, το χαμηλό ΦΠΑ στα 5 νησιά που έχουν ισχυρό προσφυγικό πρόβλημα. Μέχρι και τις 31 του Δεκέμβρη λέγανε ότι θα ανέβει. Δηλαδή τα παιδιά μερικές φορές λες εντάξει, ως εδώ φτάνω. Δεν ακούνε. Υπάρχει όμως μια αλήθεια, η μνημονιακή περίοδος έληξε. Η χώρα έχει μια κυβέρνηση με εμπειρία, αλλά συγχρόνως μια κυβέρνηση που δεν ξεχνά πού θέλει να πάει ο τόπος. Μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι για αυτά που έχουμε κάνει, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, ακόμη και γενικώς δεν θα είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι, ώσπου να φτάσουμε σε πολύ σημαντικούς μεσαίους και τελικούς στόχους. Μέσα σε λίγους μήνες από τότε που τέλειωσαν τα μνημόνια έχουμε κλείσει εκκρεμότητες και εκκρεμότητες χρόνου. Δώσαμε τα αναδρομικά στους ένστολους. Κερδίσαμε τη μη περικοπή των συντάξεων. Διατηρήσαμε το χαμηλό ΦΠΑ στα νησιά. Επαναφέραμε την προστασία των συλλογικών συμβάσεων. Και ίσως το μεγαλύτερο τώρα ζήτημα, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό και καταργήσαμε τον υποκατώτατο. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που παίρνανε 586 μεικτά και 510 μεικτά θα πάρουν από το Φλεβάρι 650 μεικτά. Εδώ και 10 χρόνια όμως πρέπει να τονίσω, στον κόσμο της εργασίας είχε κυριολεκτικά ξεχαστεί η λέξη αύξηση. Το 2012, μέσα σε μια νύχτα, η κυβέρνηση Παπαδήμου, δηλαδή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Πασό, μην του κάνουμε ότι ήταν δικιά του κυβέρνηση, μείωσε τον κατώτατο μισθό 22% και δημιούργησε τον υπερκατώτατο μισθό με μείωση 32%. Εμείς τώρα αυξήσαμε τον κατώτατο κατά 11%, για να μην σηκώθει κανένας που το έχει κάνει τη διαίρεση ακριβώς 10,9%, και για μια και μόνη φορά τον υπερκατώτατο 27%. Γιατί για μια και μόνη φορά, γιατί δεν θα ξαναυπάρχει υπερκατώτατος. Από εδώ και πέρα ο κατώτατος θα ανεβαίνει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και γιατί το κάναμε? Καταρχήν γιατί η οικονομία μας μπορεί και να το κάνει και τα επόμενα χρόνια να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Έχουμε τη χρονική στιγμή που θεωρούμε και το πρόγραμμα που θεωρούμε ότι ο κατώτατος μισθός θα έλθει στα 751 ευρώ. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να το πω την ημερομηνία, γιατί έχει να κάνει με μια σειρά άλλους παράγοντες, αλλά να είστε σίγουροι και σίγουροι ότι θα το κάνουμε. Αυτό είναι το ένα. Μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε. Η οικονομία μπορεί να το κάνει. Δεύτερο, έχουμε μια πολύ σταθερή πεποίθηση η οποία βγαίνει από την κοινωνική εμπειρία. Αυτό το ποσό, από τον ιδιωτικό τομέα περίπου, πάντα, του ενός περίπου δισεκατομμυρίου, θα επιστραφεί στην εσωτερική αγορά, γιατί θα καλυφθούν μικρές οικογενειακές ή προσωπικές ανάγκες. Άμεσα ωφελούμενοι είναι 450.000 που πληρώνονται στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο μισθό, συν 250.000 που πληρώνονται ανάμεσα στα 586 ή στα 510 και στα 650. Γιατί όλοι αυτοί θα συμπαρασυρθούν στον κατώτατο μισθό. Όλοι δηλαδή αυτοί θα δουν αύξηση. Και σύντομα θα έρθουν στη Βουλή μέτρα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και νέα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών, οι 120 δόσεις, η μείωση των εισφορών, ο ακατάστατος λογαριασμός κτλ. Όμως θέλω να πω ότι ιδιαίτερη σημασία έχει να δουλέψουμε όλοι μαζί σε μια αναπτυξιακή προοπτική και να επιμείνουμε στην αναδιανομή του πλούτου. Αυτό που ο Τσίπρας ονομάζει δίκαια ανάπτυξη. Δίκαια ανάπτυξη. Ένα ερώτημα που συνήθως συναντάω είναι πώς περάσαμε από το ένα στο άλλο. Πώς περάσαμε δηλαδή από τα φοβερά δημοσιονομικά ελλείμματα σε δημοσιονομικά πλεονάσματα. Είναι Μάγος ο Ευκλήδης, ο Δραγασάκης, ο Χουλιαράκης. Καμία φορά μου φαίνεται ότι είναι λίγο μαγεία, αλλά δεν έγινε αυτό. Ήταν μια συλλογική και συνολική κυβερνητική προσπάθεια που μέσα τους είχε σημάζεμα. Είχε σημάζεμα. Είχε συγχρόνως επενδυτική προσπάθεια, δηλαδή τα λεφτά να πηγαίνουν και να πιάνουν τόπο. Αλλά μέσα τους είχε και ένα άλλο πράγμα που δεν το είχε ζήσει ποτέ η ελληνική κοινωνία. Είχε κατάργηση της κυβερνητικής διαφθοράς. Δεν τα παίρνουν οι υπουργοί. Δεν τα παίρνουν ο μηχανισμός. Τώρα μην πεταχθεί κανένας και μου πει ότι στην τάδε πολεοδομία, στο τάδε ΕΦΚΑ, στο τάδε... Εγώ λέω για αυτούς που πολιτικά προείστανται. Μπορεί να μην ανοίξαμε πλήρως, γιατί υπάρχει και το δικαστικό σύστημα το οποίο τραβάει και τραβάει και τραβάει, αλλά βάλαμε μια γραμμή ότι εδώ τελειώνουν αυτά. Εδώ τελειώνουν αυτά. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι στο επόμενο διάστημα ιδιαίτερη σημασία έχει να δουλέψουμε όλοι μαζί σε μια αναπτυξιακή προοπτική και να επιμείνουμε σε αυτό που είπα, την αναδιανομή του πλούτου. Αυτή η χώρα και καμία χώρα δεν μπορεί να ζει εσαΐ με δανεικά. Αυτό κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ενδιαφέρει να αναπαράγει την εξουσία του καταστρέφοντας τη χώρα, όπως κάνανε οι προηγούμενοι. Το ΣΥΡΙΖΑ τον ενδιαφέρει να κυβερνά αυτή τη χώρα και αυτή η χώρα να πηγαίνει μπροστά. Χωρίς φόβο, με σταθερότητα, με σοβαρότητα και με ενδιαφέρον πρώτα και κύρια για τον κόσμο της εργασίας. Έτσι δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα του δανεισμού επικοινωνιακά, αλλά με σταθερότητα, σοβαρότητα και στη βάση των προβλεπόμενων αναγκών. Ξέρετε ότι βγήκαμε στις αγορές. Αντλήσαμε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο μειωμένο κατά 32% από την τελευταία έξοδο της κυβέρνησης Σαμαρά στις αγορές. Είχε βγει με 4,95, βγήκαμε με 3,6. Βεβαίως αρχίζουν και λένε στην Πορτογαλία τι έγινε, στην Ισπανία, τι έγινε, και όταν δεν έχουν βρει κανένα άλλο επιχείρημα, στη Βενεζουέλα τι γίνεται, το θυμόσαστε εκείνο. Ο Αμερικάνος που συζητάει με τον Ρώσο και αφού του λέει ο Αμερικάνος και αυτό και έχει το ένα και το άλλο, γυρνάει ο Ρώσος και του λέει και εσείς με τους μαύρους τι κάνετε. Μπάλα, όχι, έξω από εκεί. Θα ξαναβγούμε σχετικά σύντομα στις αγορές, αλλά με προσοχή και υπολογισμό ώστε να αντλήσουμε και τα υπόλοιπα 4,5 δις που χρειαζόμαστε το 19 για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Γιατί θέλουμε να αξιοποιούμε το αποθεματικό σε παραγωγικές δραστηριότητες και σε ανακούφιση του ελληνικού λαού. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε βγει οριστικά από την κρίση. Όμως έχουμε δημιουργήσει σταθερά πατήματα μιας ανωδικής αναπτυξιακής πορείας. Και ακόμα περισσότερο. Ο Αύγουστος και η έξοδος από τα μνημόνια έβαλε μπροστά σε όλους νέα ερωτήματα, μπροστά στην ελληνική κοινωνία νέα ερωτήματα και αναδιάπτυξε τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Πάντοτε όταν υπήρχε μια μεγάλη κρίση, ο τρόπος που λυνότανε αυτή η κρίση, που ξεκίναγε, επαναπροσδιόριζε τις πολιτικές δυνάμεις και τους ανθρώπους και την κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται τα πράγματα. 4 χρόνια είχαμε μια κοινή πορεία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα έλεγα ότι αυτή η πορεία ήταν μια καλή κοινή πορεία.
ήταν η πορεία που έκανε τη χώρα με μια σταθερότητα και μια σιγουριά σε σχέση και με τα κοινοβουλευτικά να βγει από το μνημόνιο. Όμως το έβγα από το μνημόνιο αναδιέταξε και τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες ως κόμμα. Και η συμφωνία των Πρεσπών ήρθε να βάλει σφραγίδα στο τι κάνει ο ένας και το τι κάνει ο άλλος. Όταν είδαμε λοιπόν ότι αυτή η πρώτη συμφωνία δεν ζει πια και είδαμε ότι άρχισε να γυρνάει από την άλλη την μεριά, κάναμε αυτό που δημοκρατικά έπρεπε να κάνουμε. Πήγαμε στη Βουλή και ζητήσαμε ψήφο εμπιστοσύνης, ώστε να εκδηλωθεί η αναδιάτηξη του πολιτικού πλαισίου όπως και εκδηλώθηκε. Αυτό ήταν το φυσιολογικό, ούτε συναλλαγές, ούτε μαγιές, ούτε τι είμαι εγώ και τι είσαι εσύ. Ποτέ δεν είχαμε τη σχέση με τους ανεξάρτητους Έλληνες με τέτοιο τρόπο. Και αυτό βγήκε στην ψήφο εμπιστοσύνης. Με την ψήφο εμπιστοσύνης δόθηκε από την Βουλή εντολή ώστε να ολοκληρωθεί ο συνταγματικά καθορισμένος χρόνος ή πώς να το πω αλλιώς, η κοινή απόφαση της κυβέρνησης και του κόμματος είναι οι εκλογές να γίνουν τον Οκτώβρη του 2019. Βεβαίως τα εθνικά θέματα είναι αυτά που πάρα πολύ παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην πορεία αυτού του τόπου. Γιατί είναι και πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένα. Και βεβαίως ακούσατε χιλιάδες πράγματα αυτές τις μέρες. Και την φαντάζομαι πολύ καλή ομιλία του Αλέξου Τσίπρα στην Βουλή. Θέλω να πω όμως ένα μικρό ιστορικό, όχι όλης αυτής της πορείας. Το 1946 ιδρύεται η Λαϊκή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας. Θυμόντουσασταν πώς ποιοι ήταν στα πράγματα το 1946 στην Ελλάδα και τι εμφυλιοπολεμικό κλίμα υπήρχε. Τότε ο Τίτο δημιουργεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Υπάρχει λοιπόν ένας δημοσιογράφος εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, Παπασπύρου, ο οποίος αρχίζει και γράφει, εθνικιστής ήταν ο άνθρωπος, για αυτό το πράγμα. Η τότε κυβέρνηση δεν τον παίρνει υπόψη της. Το 1963 η Ιουγκοσλαβία μετονομάζεται σε σοσιαλιστική ομοσπονδιακή σοσιαλιστική ομοσπονδία των σοσιαλιστικών δημοκρατιών της Ιουγκοσλαβίας. Πάλι κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, και δεν. Αν δεν κάνω λάθος. Πάλι τίποτα, πάλι τσιμουδιά. Κανένας δεν είπε χάνουμε το όνομα της Μακεδονία. Όταν ερχόμαστε στο 1992 και είναι εμφανές ότι ο κύριος Σαμαράς τη μια φορά, ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης από την άλλη μεριά αρχίζουν και συζητάνε για διπλή ονομασία, μερικές φορές συζητάγανε μάλιστα και για διπλή ονομασία, άλλη για το εξωτερικό, άλλη για το εσωτερικό, πάντα με το ζήτημα της Μακεδονίας αρχίζουν και υποχωρούν κάθε φορά που γίνεται ένα μεγάλο εθνικιστικό συλλαλητήριο. Το 1995 γίνεται η ενδιάμεση συμφωνία των Ανδρέα του Παπανδρέου, όπου αυτή η ενδιάμεση συμφωνία έχει δύο μεγάλα χαρακτηριστικά. Το ένα δίνει ένα περίεργο όνομα για κράτος, περίεργο όνομα σε αυτή την δημοκρατία. Που, ου, δου, μου. Όπως είπε έξυπνα ο Τσίπρας, και οι κάτοικοι της πουγουδουμιώτες και η γλώσσα τους πουγουδομιώτικη ή αντίστοιχα φυρομύτικη και τα λοιπά. Όμως το μου δεν είναι μεσσηνία. Με συγχωρείτε για τους μεσσήνιους, το λέω για τον Σαμαρά. Δεν είναι μεσσηνία. Είναι Μακεδονία. Από το 2008 διαμορφώνεται κάτι που εμείς λέμε και η Ντόρα φώναζε στον Καμένο, θα τα θυμόσαστε, ότι είναι η εθνική γραμμή. Δηλαδή, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και τον όρο Μακεδονία. Αυτό το πράγμα λοιπόν εμείς το πετύχαμε.
Τι χρειάστηκε να γίνουν εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, να κερδίσει ο Ζάεφ ένας προοδευτικός άνθρωπος, μια προοδευτική κυβέρνηση, να κερδίσει την Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, να συζητήσουν σοβαρά και να πούν ποιο είναι το πρόβλημά μας. Να τσακωνόμαστε ως επίγονοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί έτσι από εκεί ξεκίνησαν όλα αυτά τα πράγματα. Ή να δούμε ένα μέλλον συνεργασίας και φιλίας για τους λαούς μας. Να κάνουν βόλτα τα φορτηγά που θέλουν να πάνε γύρω-γύρω από την Φύρον τότε για να μην περάσουν μέσα. Να φτιάχνουμε πλαστά έγγραφα, ψεύτικα έγγραφα για να έρχονται στη Χαλκιδική και στις παραλίες ή πολύ καθαρά να βρούμε μια λύση. Αλλά έπρεπε να λύσουμε και τους αλυτρωτισμούς. Ο αλυτρωτισμός λύθηκε από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι δεν διεκδικούν τίποτα από την πολιτισμό, την κουλτούρα, αλλά και την ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας. Και αυτή τη στιγμή στα αγάλματα, όχι αυτά που ξυλώθηκαν, αλλά αυτά που μένουν, θα γράφεται από κάτω ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι από πάνω, είτε ο Μεγαλέξανδρος, είτε ο Φίλιππος ο Δεύτερος, δεν ξέρω αν έχουν βάλει και τον Φίλιππο του Πρώτου, ή του, πώς τον λέγανε, τον Αμίντα, τον λέγανε τον πατέρα του Φίλιππου του Δεύτερου. Θα γράφουν ότι αυτοί είναι Έλληνες. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό μας έδωσε μια μεγάλη νίκη η ψήφιση αυτής της συμφωνίας. Και μας έδωσε τη νίκη την οποία χρειαζόμαστε για όσους παλεύουν ενάντια στο ρατσισμό και στον εθνικισμό και για όσους παλεύουν για τη συνανάπτυξη. Για να τελειώσω, αν θέλετε, θα θέλετε φαντάζομαι. Σήμερα σε Ευρώπη και σε Ελλάδα αντιπαλεύουμε δύο τέρατα. Να το έχετε στο μυαλό σας. Το ένα είναι το τέρας του φασισμού. Και αυτό θα κριθεί εν πολλής και στις ευρωεκλογές το πώς θα το αντιπαλεύουμε τα επόμενα χρόνια. Εμείς ξέρουμε καλά ότι οι ανισότητες δημιουργούν το χώρο ανάπτυξης με ομπρέλα το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ξέρουμε ακόμα ότι στην Ελλάδα, ξέχωρα από όλη την Ευρώπη, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, με τις θέσεις που παίρνουν, δημιουργούν χώρο και η Νέα Δημοκρατία για ένα λόγο ακόμα παραπάνω, λόγω της εθνικιστικής συνιστώσας που ηγείται. Άκουσα τον κύριο Σαμαρά, δεν ξέρω πώς τον ακούσατε, στη Βουλή. Εντάξει, ούτε ο Μίκης Ζέζας θα έλεγε τέτοια πράγματα, ούτε ο Ιων Τραγούμης θα έλεγε τέτοια πράγματα. Ο Μίκης Ζέζας είναι ο Παύλος Μελάς, τέλος πάντων, που έχει πήρε τα ονόματα του γιών του και έκανε ψευδόνυμο, αλλά δεν θα έλεγαν τέτοια πράγματα. Μας γύρισε, όχι στο 1912, και έλεγε ψέματα χοντρά. Έπαιρνε στοιχεία και διάβαζε τη δεύτερη γραμμή από τον κατάλογο και ποτέ την πρώτη. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι το πιο ωραίο για τις ακροδεξιές δυνάμεις και ακούσατε κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να πει μια καθαρή θέση? Εγώ θα περίμενα να πει κάποιος: είμαστε υπέρ της διπλής ονομασίας, αλλά διαφωνούμε, πώς το λέει, με το λαό και με και γι' αυτό δεν ψηφίζουν. Νίκο, το άκουσες αυτό? Με στη Βουλή. Δεν το είπε κανένας. Μα Χριστόπουλε, το άκουσες εσύ μέσα στη Βουλή? Σηκώθηκε ο Μητσοτάκης να πει ότι εγώ είμαι υπέρ της διπλής ονομασίας? Όχι, μη χάσει. Επιτρέψε με τους ακραίους, μην του κάνει παρατήρηση ο Άδωνης. Έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Το δεύτερο τέρας είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Δηλαδή αυτός που παράγει το χώρο για το πρώτο τέρας. Και είναι ξεκάθαρα ότι με τους δημοκράτες νεοφιλελεύθερους, που είναι και οι πιο παλιοί, μπορούμε να συναντηθούμε σε ένα μέτωπο ενάντια στο φασισμό.
Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε και ένα μέτωπο για το μέλλον της οικονομίας και το μέλλον της κοινωνίας. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο από τον Μακρόν μέχρι τον Τζίπρα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Μπορούμε όμως να λέμε τις ίδιες ιδέες όσο αφορά το φασισμό και να έχουμε τελείως διαφορετικές ιδέες όσο αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Τώρα, θα περιμένουμε από την αντιπολίτευση στις επόμενες μέρες μια συνεχή πίεση με πολιτικά χαρακτηριστικά, ακόμα και σε διαδικαστικά ζητήματα. Σήμερα ζήσαμε μια τρέλα. Το ήταν και μεγάλη τρέλα ότι δύο άνθρωποι οι οποίοι απονομικά ξέρουν, ο Δένδιας και ο Βενιζέλος, έλεγαν ότι η χθεσινή διαδικασία, και αν είναι μόνο τη Βουλή, έδειξε ότι ο νόμος δεν ψηφίστηκε γιατί όλα τα άλλα κόμματα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες, δεν τον ψήφιζαν, κάποια άρθρα. Προσέξτε να δείτε, η αριθμητική μας λέει άλλα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 145 βουλευτές. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες μαζί έχουν 139 βουλευτές. Δεν μπορείς να πας όμως έτσι, γιατί έχεις 16 βουλευτές οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι. Τι θα κάνεις, θα αποφασίσεις ότι αυτοί από εδώ και πέρα δεν εκφράζονται πουθενά? Άρα το σωστό, που θα έπρεπε να το πει η Νέα Δημοκρατία αυτό, γιατί ποτέ δεν θα ήταν προς το συμφέρον της, θα είναι να γίνονται ονομαστικές ψηφοφορίες. Και πολύ στεναχώρια που αυτό το χάσαμε. Τώρα, το επόμενο διάστημα έχουμε νέους νόμους, έχουμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχουμε το Δίκτυο Προστασίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και αυτό που επιθυμούμε είναι νίκες στην αυτοδιοίκηση και στις ευρωεκλογές, το είπα στην αρχή, και τον Οκτώβριο του 2019 οι πολίτες να μπορούν να κρίνουν καθαρά από πού ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια, πού φτάσαμε και πώς μαζί θα συνεχίσουμε. Και κεράκια θα ζήσουμε στα 20 χρόνια.